Χαίρετε! Ένα ενδιαφέρον θέμα και καυστικό θα έλεγα. Αξιόλογη γυναίκα στα 40 και πώς την αντιμετωπίζει η κοινωνία του σήμερα. Αγαπητή κυρία Θέκλα, γεια σας. Χαίρετε. Αυτό είναι από τα παλιά mail που περίμεναν υποπονητικά ένα ολόκληρο χρόνο για να γίνω vlog. Είμαι μια γυναίκα 40 ετών. Τώρα είσαι 41 μέχρι να σου κάνω το vlog. Πολύ εμφανίσιμη, πολύ μορφωμένη. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι αυτό που έχουν όλες οι γυναίκες στην Ελλάδα που δεν έχουν παντρευτεί ακόμη και έχουν περάσει μια ηλικία. Σε συζητήσεις που γίνονται μπροστά μου μου λένε ότι έχει πέσει... Ψάχνω τα γυαλιά μου, ε! Που είναι εδώ. Για ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε οι γυναίκες μετά τα 40, εγώ με 45, είναι η πρεσβειοποίηση. Σε συζητήσεις που γίνονται μπροστά μου μου λένε ότι έχει πέσει η διαπραγματευτική μου αξία ως γυναίκα ότι πλέον οι άνδρες δεν σε γουστάρουν και ότι πρέπει να αποδεχτούμε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα και να δεχτούμε ότι πέρασε η μπολιά μας. Για σχέση ούτε λόγος. Συναντώ άνδρες που μόνο για σχέση δεν κάνουν. Θέλουν να πάνε για μια βραδιά μαζί σου και μετά εξαφανίζονται και πάνε στο επόμενο θύμα, δηλαδή κοινό players, παίχτες, ή άμα δεν τους κάτσεις το ίδιο βράδυ έχω γίνει καπνός. Μου έχει τύχει κιόλα σε άνδρες που είχα σχετιστεί όλε οι σεξουαλικέ ιδεραχέ. Δηλαδή, άνδρες που έχουν κάποια μορφή ανδρική ανικανότητα, είτε από ουσίε, αλκοόλ για παράδειγμα, είτε από άλλε αιτίε τι οποίε δεν μπορώ να γνωρίζω. Ο ένα μάλιστα από αυτού του σεξουαλικά ανίκανου, του άνδρε με σεξουαλικέ δυσκολίε, να πει. Αφού δεν κατάφερε να κάνει σεξ, έκανε λίγα για ελάχιστα δευτερόλεπτα, την άλλη μέρα πήγα να του τηλεφωνήσω και ανακάλυψω ότι είχε μπλοκάρει και το κινητό μου, ώστε να μην μπορέσω να το ξαναβρω. Αν εξήγητη συμπεριφορά, όχι, πολύ καλή εξήγηση αυτή τη συμπεριφορά, θα την εξηγήσουμε σε λίγο. Θα τα εξηγήσουμε τώρα. Ο λόγο για τον οποίο προφανώ σε μπλόκαρε, ώστε να μην μπορεί να τον βρει, εγώ πάλι κοιτάζω τα γυαλιά μου. Το... <laughs> Απολογούμε. Ο λόγο για τον οποίο σε μπλόκαρε είναι επειδή προφανώ ντρεπόταν. Ντρεπόταν για το ότι δεν κατάφερε να έχει καλή σεξουαλική επίδοση, τέλο πάντων μια οποιαδήποτε σεξουαλική επίδοση. Ε, δεν είναι εύκολο να παραδεχθεί κάποιος ότι έχει σεξουαλική δυσλειτουργία και δεν είναι εύκολο να μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό με μια γυναίκα που μόλις γνωρίζει. Ε, πρέπει να ντρεπόταν. Δεν τον δικαιολογώ, τον αιτιολογώ. Δηλαδή το, σωστό. το καλύτερο θα ήταν να μπορέσει να μιλήσει ανοιχτά για αυτό το θέμα και να πει στενοχωριέμαι, λυπάμαι, επειδή έχω αυτή τη δυσκολία και λυπάμαι που η βραδιά μας κατέληξε διαφορετικά ή το απόγευμα μας τέλος πάντων έξω τώρα έχετε βρεθεί από ό,τι ανέμενε, αλλά έχω αυτό το θέμα και να μιλήσει ανοιχτά για αυτό το θέμα. Φυσικά εδώ θα μου πεις στις γυναίκες τους που είναι παντρεμένοι και δεν ανοιχτά για αυτό το θέμα κάποιοι. Θέλουμε Έχουμε δουλειά πολύ να κάνουμε στο να μάθουμε να επικοινωνούμε. Οι γονεί μα δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν αλλάξει οι εποχέ. Οι άνδρε δεν σέβονται τη γυναίκα όπω σε άλλε εποχέ. Και επειδή το βρίσκουν το σεξ around the corner, και επειδή βρίσκουν το σεξ στη γωνία, δηλαδή βρίσκουν εύκολα σεξ, αφού οι περισσότερε του το προσφέρουν στο χρυσό πιάτο, γιατί να σε κυνηγήσουν ή να σε ζητήσουν σε γάμο. Εγώ διαφωνώ με αυτή τη, με αυτή τη διατύπωση και θα σου πω μετά γιατί. Επομένω, οι άνδρε κόβουν και ράβουν, έχουν όποια θέλουν και χωρί κόπο, γιατί εμεί οι γυναίκε του τα δώσαμε τα δικαιώματα. Έχει τύχει μάλιστα σε συγγενικό περιβάλλον οι τραπέζια να με προσβάλλουν οι συγγενεί που δεν έχω παντρευτεί ακόμη και να μου λένε: Μα καλά, τι στασιμότητα είναι αυτή τη ζωή σου, δεν προχωρά πουθενά, ούτε στα εργασιακά, ούτε στα προσωπικά σου. Απαράδεκτοι οι συγγενεί. Απαράδεκτοι να κρίνουν και να κατακρίνουν και την προσωπική σου ζωή και την επαγγελματική σου ζωή. Έχω σκεφτεί να μετακομίσω στο εξωτερικό για να αποφύγω αυτή την ελληνική πραγματικότητα με τις στερεοτυπικέ αντιλήψει και τι στενόμυαλε απόψει. Ναι, να μετακομίσει, είμαι υπέρ. Είναι δεύτερη που μετακομίσα κι εγώ. Νιώθω ότι δεν κολλάω στην Ελλάδα που όποια δεν έχει παντρευτεί μέχρι τα 40 τη θεωρούν γεροντοκόρη. Καμία γυναίκα δεν είναι γεροντοκόρη. Καμία γυναίκα δεν είναι γεροντοκόρη και κανένα άνδρα δεν είναι γεροντοπαλίκαρο. Υπάρχει επιλογή του να είσαι ελεύθερος και υπάρχει επιλογή του να είσαι παντρεμένο. Και μάλιστα την επιλογή του να είσαι παντρεμένο δεν την κάνει από μόνο σου, πρέπει να την κάνει κι άλλο ένα μαζί. Οι άνδρες που γνωρίζω μου λένε ότι θέλουν γυναίκα μέχρι 35 για να μπορούν να κάνουν παιδιά. Λες και οι γυναίκες άνω των 35 δεν κάνουν παιδιά. Μέχρι τα 50 κάνουν οι γυναίκες παιδιά και κάποιες μέχρι τα 55. Κουράστηκα να τους ακούω να με απαξιώνουν ως γυναίκα και ως υπόσταση, ενώ είμαι μορφωμένη και ολοκληρωμένη ως προσωπικότητα. Θέλω τη γνώμη σου πάνω σε αυτά. Θέλω τη γνώμη σας πάνω σε αυτά. Σε ευχαριστώ που με ακούσατε. Περιμένω την άποψή σας με χτίμηση μια θαυμάστριά σας. Και αν μπορείτε να μας εξηγήσετε σε συνέχεια, σε συνέχεια και σε, 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 μαζί με όλα τα υπόλοιπα γιατί οι σημερινοί οι άντρε έχουν τόσε σεξουαλικέ δυσλειτουργίε. Και το ερώτημα που θέλω να προσθέσω είναι ότι συναντάω παλικάρια πανέμορφα και πολύ γυμνασμένα που στο σεξ δεν κάνουν τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Πού οφείλεται αυτό, Και το δεύτερο ερώτημα είναι κατά πόσο ο μακροχρόνιο αρκολισμό πέραν 20 ετία μπορεί να καταστήσει ένα νέο άνδρα σεξουαλικά ανίκανο, Και αν αυτή η σεξουαλική ανικανότητα έχει γιατρία και πώ πώ ή είναι χαμένη υπόθεση να προσπαθεί με έναν τέτοιον άντρα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σα και περιμένω να ακούσω τι τόσο ωφέλιμε συμβουλέ σα. Καταρχά, φιλενάδα, πρέπει, πρέπει να καταλάβει ότι δεν είμαστε αυτό που λένε οι άλλοι για μα ότι είμαστε. Δεν μα καθορίζουν οι απόψει των άλλων. Το τι είσαι εσύ, το τι είμαι εγώ, το τι, το τι είναι η κάθε γυναίκα, το τι είναι ο κάθε άνθρωπος, το καθορίζει η δική του άποψη για τον εαυτό του και η δική του αίσθηση αυτοαξία. Δεν είσαι γεροντοκόρη, δεν είσαι αποτυχημένη. Όπω είπα και προηγουμένω, γυναίκε μπορούν να τεκνοποιήσουν και μέχρι τα 50 και μέχρι τα 55, ενώ έχουμε περιστατικά, ειδικά με την εξέλιξη τη σύγχρονη ιατρική, αλλά και με την αρχαία και χωρί τη σύγχρονη ιατρική. Για παράδειγμα, η πρόγειαγιά μου από την πλευρά του πατέρα μου, το τελευταίο τη παιδί, το έκανε σε ηλικία 51 ετών. 51 ετών και γέννησε το τελευταίο τη παιδί. Τότε. Είναι 100 χρόνια. Όσο η γυναίκα έχει εμεινωρίσει, μπορεί να κάνει παιδιά. Αυτή είναι η, η πραγματικότητα. Και ε, αυτή η, αυτός ο ηλικιακό ρατσισμός, ας με πει ο ότι αν μια γυναίκα είναι από 35 και κάτω, είναι κατάλληλη για να γίνει μητέρα και αν είναι από το 35 και πάνω, είναι 40, 42, 43, 44, δεν είναι κατάλληλη για να γίνει μητέρα, είναι το λιγότερο χαζός. Εντάξει. Ε, και ευτυχώ υπάρχουν και παραδείγματα ζευγαριών που, δεν, που αψηφούν τι ηλικιακέ διαφορέ τη γυναίκα μεγαλύτερη. Και υπήρχαν τέτοια παραδείγματα από παλιά, όχι μόνο τώρα. Δεν είναι μόνο το κλασικό παράδειγμα να είναι ο άντρα 10-15 χρόνια μεγαλύτερο. Υπάρχουν και ζευγάρια που είναι η γυναίκα 10-15 χρόνια μεγαλύτερη και μια χαρά τα πάνε. Αν πραγματικά θέλει μια γυναίκα, αν πραγματικά είσαι ερωτευμένο μια γυναίκα, θα σε απασχολήσει η ηλικία τη, και θα σκεφτεί, Α, αν ήταν πέντε χρόνια μικρότερη θα ήμουν μαζί τη. Τώρα που είναι πέντε χρόνια μεγαλύτερη δεν θα ήμουν μαζί τη. Καταρχά, πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μα όλο αυτό το άγχο τη αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτό που εσύ χαρακτηρίζει ω ε, στενομυαλιά, στερεοτυπικέ αντιλήψει και παλιό τρόπο σκέψη, δυστυχώ είναι εμπεδομένο και σε σένα. Ναι. Είσαι και εσύ κομμάτι αυτή τη κοινωνία. Και αν πα στο εξωτερικό, υπάρχει κίνδυνος να μεταφέρει αυτέ τι πεπιθήσει και εκεί. Γιατί άκουσε τα, άκουσε τα, σου τα λένε, σου τα λένε, σου τα λένε, το χώνεψε και εσύ, το πίστεψε και εσύ ότι δεν δικαιούσε να επιλέξει. Και επειδή πίστεψε ότι δεν δικαιούσε να επιλέξει, κάθεσαι και ασχολείσαι με ανθρώπου, γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι ένα συγκεκριμένο άνθρωπο αυτό που γράφει, με ανθρώπου οι οποίοι λόγω της συμπεριφοράς τους σου έχουν αποδείξει ότι είναι κατάλληλοι για σύντροφοι. Αν ο μακροχρόνιος αλκοολισμός προκαλεί προβλήματα στην δική τη λειτουργία, ναι προκαλεί. Αν υπάρχει γιατρία, ναι υπάρχει γιατρία. Πάει, κάνει αποτοξίνωση από το αρκόλο ο άνθρωπος αυτός, πάει σε ένα ουρολόγο και σε ένα ψυχίατρο και παίρνει την κατάλληλη θεραπεία ώστε να επανορθωθεί η σεξουαλική του λειτουργία. Ναι, υπάρχει γιατρία, πρέπει να θέλει όμως. Πρέπει να θέλει όμως να συνειδητοποιεί το πρόβλημά του, να αντιλαμβάνει το πρόβλημά του, να θέλει να μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημά του, να το μοιραστεί με την ερωτική του σύντροφο και να είναι αυτός ο άνθρωπος κυρίω διατεθειμένος να έχει μια σοβαρή σχέση. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι επειδή βρίσκουν το σεξ εύκολα around the corner όπως λες ή τους το δίνουν κάποιοι σε χρυσό πιάτο που δεν παντρεύονται ή δεν δεσμεύονται ορισμένοι άνδρες. Είναι γιατί είναι ήδη του ανώριμοι και ακατάλληλοι για κάμω και ακατάλληλοι για σχέση. Σοβαρά. Το έχω πει και άλλη φορά ότι ε, η απόφαση για δέσμευση στον άνδρα ε, δεν έχει να κάνει μόνο με σεξουαλικούς λόγους. Όπως ούτε για τη γυναίκα δεν έχει να κάνει μόνο με σεξουαλικούς λόγους. Είναι ηλίθια η πεποίθηση ότι τη ε, τυλίγουμε έναν άνδρα με το σεξ. Ηλίθια. Παντελώς ηλίθια. Ούτε μια γυναίκα την τυλίγουμε με το σεξ, ούτε έναν άνδρα τον τυλίγουμε με το σεξ. Το σεξ δεν είναι ο βασικό και πρωταρχικό λόγο για τον οποίο να δεσμευτεί ένα άνθρωπο ή να τη Δεν μ' αρέσει αυτή η έκφραση, τη χρησιμοποιώ όμω επειδή χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη. Για να δεσμευτεί ένα άνθρωπο σε μία σχέση μονογαμική, είτε αυτή είναι ρομαντική σχέση, είτε αυτή ως είναι ραβόνα, είτε αυτό είναι γάμο, πρέπει να πάρει μία απόφαση γνωστική, βασισμένη πάνω στη δική του, στη δική τη ικανότητα να σχετίζεται. Τι να τους κάνεις τους άνδρες οι οποίοι θα παντρεύονταν επειδή δεν μπορούσαν να βρουν εύκολα σεξ. Ένας ο οποίος το μοναδικό του κίνητρο να παντρευτεί είναι να έχει μια με την οποία να κάνει σεξ όπως γινόταν παλιότερα. Στα παλιότερα χρόνια που υπήρχε η κοινωνία ήταν πιο συντηρητική και δεν έβρισκαν εύκολα σεξ ή έπρεπε να πληρώσουν για να κάνουν σεξ εκτός γάμου. Αρκετοί άνδρες παντρεύονται για να έχουν μια τακτική σεξουαλική ζωή. Αυτό του έκανε κατάλληλου για συζύγου, αυτό του έκανε να αγαπάνε τη γυναίκα του, αυτό του έκανε να είναι καλοί πατεράδε, αυτό του έκανε να είναι σοβαροί και υπεύθυνοι άνθρωποι, ή του έκανε πιο ανώριμου από ό,τι πραγματικά ήταν. Και του έπαιρνε η γυναίκα και αναλαμβάνει και τα προβλήματά του. Δηλαδή, ε, το ερώτημα μα ποιο είναι, Να πάρω άνδρα να είναι και ό,τι να είναι. Το είχε πει μια κοπέλα που γνώριζα παλιότερα: Άνδρα να είναι και ό,τι να είναι. Ήμασταν πολύ νέε. Ήμασταν πάρα πολύ νέε, ήμασταν στα 20. Και μου λέει μία, κάτι με ρώτησε για κάποιον γνωστό μου και τη λέω ρε. Δεν ξέρω, τις λέω, δεν. Δεν ξέρω αν ταιριάζεται, τη είπα. Και τι μου απαντάει. Άνδρα να είναι και ό,τι να είναι. Και τον πήρε αυτόν τον άνδρα να είναι και ό,τι να είναι. Αλλά επειδή ήταν και αυτή οτι να είναι, και οι δύο μαζί οτι να είναι είναι, είναι καλά μαζί. Για τους υπόλοιπου είναι ότι να είναι, αυτοί οι δύο είναι καλά μαζί. Αυτή η νοοτροπία, άντρα να είναι και ό,τι να είναι, αν την έχει, αν την έχουμε, είναι μια παλαιοληθική νοοτροπία. Θέλω οπωσδήποτε να παντρευτώ, θέλω οπωσδήποτε να ονομάζουμε παντρεμένοι, θέλω οπωσδήποτε να κάνω παιδιά μέσα σε ένα γάμο, θέλω οπωσδήποτε να είμαι η κυρία Τάδε και άντρα να είναι και ό,τι να είναι. Αυτή την οτροπία θέλουμε να έχουμε. Τι θέλουμε για τον εαυτό μα, Θέλουμε ουσιαστικέ σχέσει, Αληθινές σχέσεις, γνήσιες σχέσεις, αυθόρμητες σχέσεις. Στο βιβλίο μου αυτό που τελείωσα πρόσφατα και θα κυκλοφορήσει την άνοιξη με το καλό από τις εκδόσεις ψυχογιός που διαπραγματεύεται τον έρωτα, στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ε, ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο είναι σαν μυθιστόρημα που περιγράφει μια αληθινή ιστορία που ονομάζεται ο αυθόρμητος ο φυσικός έρωτας. Και εκεί καταγράφω μέσα από πραγματικά γεγονότα τα οποία φυσικά τα γράφω αλλοιωμένα για να μην προδίδεται η ταυτότητα των πρωταγωνιστών. Την ιστορία δύο ανθρώπων οι οποίοι ενώ δεν ήθελαν να ρωτευτούν μεταξύ του, ενώ είχαν ένα σωρό ενδιασμού στο μυαλό του για το να είναι ο ένα μαζί με τον άλλο, επειδή πραγματικά ρωτεύτηκα φυσικά και αυθόρμητα, κατάφερα στο τέλο να είναι μαζί. Τι θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μα, συμβατικά. Α, είμαι παντρεμένη. Έχω άντρα. Είμαι παντρεμένο. Έχω γυναίκα. Είμαι η κυρία Τάδε και είμαι καλά. Είσαι καλά επειδή οι άλλοι θα σου πούν μπράβο ή είσαι καλά επειδή εσύ είσαι εκεί που πραγματικά θέλεις να είσαι. Και δανείζουμε τα λόγια πάλι της Βασιλικής Μαθιουδάκη, η οποία λέει, το έχει γράψει πολλές φορές, είναι χρήστη στο κανάλι μας η Βασιλική, έχει γράψει πολλές φορές, καλύτερα μόνη η παρακακά συντροφευμένη. Λοιπόν, μην ασχολείστε με ανθρώπους οι οποίοι σας αποδεικνύουν από την αρχή της γνωριμίας σας ότι είναι ανώριμοι. Ότι είναι ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι και δεν κάνουν για γάμο δεν κάνουν για σοβαρή σχέση. Δικαιούστε να θέλετε σοβαρή σχέση. Δικαιούνται οι άνθρωποι να θέλουν σοβαρή σχέση. Πώ και εγώ δικαιούμαι να μην θέλω. <laughs> Στη φάση που είμαι τώρα, no, no. Ούτε σχέση, ούτε σοβαρή σχέση. Δικαιούμαι να μην θέλω. Είναι θέμα φάση στην οποία βρίσκεσαι, η κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Δικαιούσε εσύ που είσαι στα 40 και είσαι κοπέλα αξιόλογη και μορφωμένη και θέλει να έχει μια ολοκληρωμένη σχέση. Δικαιούσε να τη θέλει. Δικαιούσε. Δικαιούται όμω και ο άλλο να μην μπορεί Δικαιούται όμω και ο άλλο να είναι όχι ανίκανο σεξουαλικά, ανίκανο για σχέση, να μην είναι ικανό για σχέση εκείνη την περίοδο. Οι σεξουαλικέ δυσλειτουργίε του άνδρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο μπορεί κάλλιστα να επιληθεί με τη βοήθεια ειδικών. Υπάρχει στο, playlist, στο, κανάλι playlist για θέματα σεξουαλικής υγείας που έχουμε όλες τις εκπομπές με τον δόκτορα Σταύρο Χαραλάμπου, τον ουρολόγο από την Κύπρο, με τον οποίο έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραία θέματα και πολύ διαισθητικά και έχουμε μιλήσει για τα πάντα, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα δει. Εάν καταφύγει στους κατάλληλους ειδικούς ένας άνδρας με σεξουαλικές λειτουργίες, μην χρησιμοποιεί τη λέξη αν κάνω, δεν είναι ωραία λέξη. Ξη. Αν καταφύγει στους ειδικούς μπορεί να λύσει τα προβλήματά του, όμως δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι πόσο εκτιμούμε εμείς ήδη τον εαυτό μας και πόσο επιτρέπουμε να μας καταβάλει η κατάντια γύρω μας. Όσον αφορά του συγγενείς στα τραπέζια που σου λένε δεν προχωράς στην ερωτική σου ζωή και δεν προχωράς στην επαγγελματική σου ζωή, να τους αποστομώνεις. Να τους λες ούτε κι εσείς προχωράτε, θα πρέπει να πεθάνετε μέχρι τώρα, για παράδειγμα. Εσύ γιατί δεν προχωράς, είσαι 70 χρόνια και ακόμη ζεις, είσαι 80 χρόνια και ακόμη ζεις, πες τους κάτι τέτοιο, να δούμε θα τους αρέσει. εσύ γιατί δεν προχωράς τη ζωή σου ή δεν χωρίζεις, κάνε τους μια εξίσου αγενή ερώτηση, γίνε καθρέφτης, να δούμε θα ξαναμπούν. Δεν μην επιτρέπετε να σας μειώνουν. Και μην επιτρέπετε να μπαίνει μέσα σε αυτή η νοοτροπία ότι αν είσαι 40 χρόνων και είσαι ελεύθερη δεν είσαι αξιόλογη γυναίκα. Εγώ γνωρίζω προσωπικά αρκετέ αξιόλογες γυναίκες οι οποίες βρήκαν ταιριαστή σχέση και άνθρωπο κατάλληλο για σχέση μετά τα 40 τους. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς ελπίζουμε να ζήσουμε καλύτερα αν βγάλουμε μέσα από το μυαλό μας όλες αυτές τις νοοτροπίες τις παλιακές. Τι πρέπει οπωσδήποτε να μαντρευτούμε και πρέπει τώρα, στα 40, στα 41, στα 42, στα 40. Μπορεί στα 46 να έρθει ο έρωτα στη ζωή σου, ρε. Μπορεί. Στα 46 να τσεναντήσει τον άνθρωπο με τον οποίο πραγματικά να ταιριάξετε. Γιατί να πα τώρα να θέλει αμέτη μου, αμέτι ο κάθε ένα που έχει θέματα και δεν είναι κατάλληλο για σχέση να σχετιστεί μαζί σου και να μην σε σνομπάρει πάρει επειδή είσαι γυναίκα 40 ετών και να έχει θέμα. Γιατί να μην θέλουν αυτοί οι τύποι τη γυναίκες που είναι 40 ετών. Αυτού του τύπου δεν του θέλουμε ούτε εμεί. Ούτε εμεί του θέλουμε αυτού του τύπου. Τι να του κάνουμε. Ε, πραγματικά και φωνάζω και θυμώνω και θυμώνω και με τον εαυτό μου. Και με τον εαυτό μου θυμώνω γιατί στο παρελθόν έχω κάνει επιλογές το λιγότερο ακατάλληλες. Προφανώς επηρεασμένοι και από τη μοναξιά ίσως, αλλά και από την ανάγκη να είμαι κοινωνικά αποδεχτή. Μ? Χωρίς να το συνειδητοποιώ τότε, εκ των υστέρων το συνειδητοποιώ. Έρχομαι εκ των υστέρων και συνειδητοποιώ, μα γιατί το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί δεν άνοιξα τα μάτια μου να δω ότι ήταν ατέρια στη ένωση, γιατί, γιατί, επειδή ήμουν καταβεβλημένη, προφανώς, εκ των υστέρων το συνειδητοποιώ, ήμουν καταβεβλημένη με τον τρόπο που είσαι εσύ καταβεβλημένη τώρα και έλεγα άντρα να είναι και ό,τι να είναι. Και μετά κάτσε φάτον τον άντρα να είναι και ό,τι να είναι, να αρρωστήσει κιόλα μη κακό. ξύλα, να πάθει αυτό να ιστορεί κακά και να δούμε τι ωραία που είναι άντρα να είναι και ό,τι να είναι. Και μετά να ταλαιπωρήσει πολύ περισσότερο παρά να βγάλει από μέσα σου αυτή την άποψη ότι πρέπει ντε και καλά, σώνει και καλά τώρα, τώρα να παντρευτώ. Αν μπορεί να μετακομίσει στο εξωτερικό, πήγαινε με χίλια με χίλια, αλλά άλλαξε και τη δικιά σου νοοτροπία. Να σκέφτεσαι και εσύ με έναν τρόπο σύγχρονο. Και όσον αφορά στη μητρότητα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να γίνει κάποια μητέρα. Ένα τρόπο είναι να, εάν βρεθεί ένα κατάλληλο συμβατό, συναισθηματικά όριμο σύντροφο για γάμο, να παντρευτεί και να κάνει παιδιά. Ένα άλλο τρόπο είναι να νεοθετήσει παιδιά. Ένα άλλο τρόπο είναι να κάνει παιδί με παρεθέτη μητέρα σε μεγαλύτερη ηλικία, ίσω. Ένα άλλο τρόπο είναι να κάνει παιδί μόνη τη με δότη. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να γίνει μια γυναίκα μητέρα το σέβομαι ότι οι πολλέ γυναίκε λένε: δηλαδή, Εγώ δεν θέλω να κάνω παιδί μόνη μου. Το σέβομαι. Το σέβομαι και το δέχομαι. Όπω επίση σέβομαι και δέχομαι τι γυναίκε που τολμούν και αποφασίζουν να κάνουν παιδιά μόνε του. Και να σα πω κάτι. Εγώ παντρεύτηκα και κάνα τα παιδιά. Στην ουσία, μόνη μου τα μεγάλωσα μετά. Δεν κάνω έχω παράπονο, κανένα απολύτω παράπονο, επειδή ήταν επιλογέ τη δική μου ζωή, τι οποίε μετά α, είχα την ευθύνη, να, είχα, είχα την υποχρέωση να αναλάβω την ευθύνη και την ανέλαβα. Σα λέω όμω ότι δεν είναι το και τοπικό πιο τραγικό πράγμα του κόσμου να μεγαλώσει παιδί μόνη σου και ίσω, ίσω είναι και καλύτερα να μεγαλώνει παιδί μόνη σου έχοντα από την αρχή τη γνώση ότι θα το μεγαλώσει μόνη σου παρά να ξεκινήσει με τι προσδοκίε ότι θα έχει ένα ωραίο γάμο και θα έχει έναν άνθρωπο που θα σου παραστέκεται και θα μοιραστεί τι ευθύνε των παιδιών και μετά να βρεθεί απογοητευμένη να μεγαλώνει ένα παιδί μόνη σου. Δεν ξέρω, δεν σου λέω να πάρει σου, καταλαβαίνει τι σου λέω. Να συνειδητοποιήσουμε ότι οι κοινωνικέ προκαταλήψει και τα στερεότυπα δεν επηρεάζουν μόνο αυτού που μα απορρίπτουν, αλλά επηρεάζουν και εμά που στενοχωριόμαστε γιατί μα απορρίπτουν οι ακατάλληλοι. Ξουτ!